Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κάναλο. Τι κάνετε, πώς τα περνάτε? Σήμερα σας καλωσορίζω εγώ, το στραβό μου πλάνο, το σπυρί μου που είναι έτοιμο να εκραγεί. Σας καλωσορίζω σε ένα βίντεο λοιπόν, το οποίο θα είναι η πρώτη έξοδό σας μετά την καραντίνα. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από ένα χαρούμενο ανοιξιάτικο μακιγιάζ, το οποίο θα είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολο, σας το υπόσχομαι. Αποφάσισα έτσι κάπως να ξεκινήσουμε αυτή τη χαρούμενη περίοδο με φωτεινά και όμορφα χρώματα. Πάμε να δούμε τι σας έχω ετοιμάσει. Αρχικά θα προετοιμάσουμε την επιδερμίδα με το Skin Love από Becca. Είναι το Glow Elixir. Μυρίζουν όλη η σειρά αυτή πεπόνι. Μυρίζουν υπέροχα, πραγματικά. Είναι ό,τι καλύτερο. Το παίρνω βασικά γενικά στα ταξίδια μου αυτό το συγκεκριμένο, επειδή είναι πολύ μικρούλι. Αλλά θα το πάρω και σε μεγάλο, γιατί μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Θα συνεχίσω με το Skin Love πάλι από Becca. Είναι το Brighten Blur Primer. Αυτό είναι σαν mousse στην αρχή όταν το βάζεις, έτσι. Αλλά έπειτα αφήνει μια πάρα πολύ ενυδατική υφή στο δέρμα και καλύπτει πάρα πολύ καλά τους πόρους. Θα συνεχίσουμε με τα ματάκια, θα αφήσουμε να δράσουν πάνω ό,τι βάλαμε οι κρέμες μας. Και φυσικά θα πάρω το αγαπημένο μου P. Louise Base που είναι το νούμερο 2. Είναι μια βάση που μπορείτε να την παραγγείλετε, όπως σας έχω ξαναπεί, από το site τους. Θα σας έρθει περίπου σε κάνα 15ήμερο, τώρα δεν ξέρω με την κατάσταση. Χάνω τη φωνή μου σιγά σιγά. Λοιπόν, θα βάλω σε όλο το κινητό μου βλέφαρο, βασικά θα βάλω σε όλο μου το μάτι. Έχει πάρα πολύ ωραία κάλυψη σαν βάση, αυτή η βάση. Οπότε με βοηθάει πάρα πολύ να καλύψω σημεία τα οποία ίσως φαίνονται τα αγκιάκια αυτά. Τώρα αν ακούτε μια κουρευτική μηχανή, ο κυπουρός μας κουρεύει τον καζόν. Είναι τραγικό αυτό τώρα στο βίντεο. Αλλά συγγνώμη παιδιά, τι να κάνω. Πάμε να ματάρουμε λίγο. Παίρνω ένα fluffy πινελάκι, ένα οποιοδήποτε. Το συγκεκριμένο το έχω πάρει από το AliExpress. Μπορείτε να το βρείτε κάτω από το βίντεο που έχω κάνει για το AliExpress και τα προϊόντα που έχω αγοράσει. Και θα συνεχίσουμε με τη Huda Beauty, την Mercury Retro Glaze Palette, η οποία θα μας δώσει τα δύο χρώματα που πολύ αγάπησα. Θα είναι αυτό και αυτό. Θα ξεκινήσουμε με το Utopia, που είναι και το χρώμα αυτό που σας έδειξα, και με ένα blending brush. Το συγκεκριμένο είναι από Morphe, δεν ξέρω τον αριθμό του, δεν γράφει κάτι πάνω, γιατί το είχα πάρει, ήταν μια μεγάλη συσκευασία που είχε πάνω. Και θα ξεκινήσω με το Utopia να κάνω λίγο blend στην κόγχη μου. Γενικά θα προσπαθήσω να το βγάλω αρκετά προς τα έξω, έτσι ώστε να μου δώσει μια έτσι νεραϊδένια, ένα νεραϊδένιο χρώμα. Σήμερα επικοινωνία 0, δεν ξέρω τη φάση. Δεν μπορώ να μιλήσω. Σήμερα εμένα δεν είναι η πρώτη μέρα που θα πάω στη δουλειά, είναι η αλήθεια. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή κάποιοι θα βγουν αργότερα για τη δουλειά τους ή για οτιδήποτε βγείτε, θα ήταν πάρα πολύ όμορφο να έχετε ένα ωραίο μακιγιάζ. Οπότε έτσι αποφάσισα να σας κάνω κάτι πολύ εύκολο, αλλά πολύ εντυπωσιακό θα έλεγα, και πολύ ανοιξιάτικο, δηλαδή θα δίνει μια διαφορετική αίσθηση στο μάτι σας. Θα συνεχίσω λίγο με το Karma, που είναι αυτή εδώ η απόχρωση, λίγο πιο beige από αυτήν που χρησιμοποίησαμε πριν, και έτσι λίγο να σχηματίσω λίγο περισσότερο εδώ στην κόγχη. Θέλω να καλύψω όλο το εύρος της, δεν με πειράζει δηλαδή να αφήσω κάποιο σημείο πιο ανοιχτόχρωμο, εγώ θα ήθελα να τα καλύψω όλα. Και έτσι δώσαμε ένα ροζό απαλό σωμόν, δεν ξέρω πως το λένε αυτό το χρώμα, πορτοκαλοροζ, πορτοκαλοκόκκινο, όχι κόκκινο δεν το λες, αλλά εντάξει. Το ίδιο θα κάνουμε και από την άλλη πλευρά, τέλεια. Και θα συνεχίσουμε με αυτήν τη γαλάζια απόχρωση και θα πάρω ένα πινελάκι τέτοιο έτσι μπροστά. Και μαντέψτε που θα τη βάλουμε, στην εσωτερική γωνία, για να δώσουμε κάτι το ανοιξιάτικο, κάτι το διαφορετικό, έτσι πολύ σεξι, θα το λέω εγώ. Και δεν υπάρχει άνθρωπος που θα σας πει, που δεν θα σας πει ότι είναι ωραίο αυτό το μακιγιάζ. Φουλ άνοιξη, όμως,
Και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ που μου σχολιάσατε στο προηγούμενο βίντεο το πόσο εύκολο και πόσο ωραίο σας φάνηκε το μακιγιάζ με το Foxy Eyes, αποφάσισα κάτι πάρα πολύ εύκολο να φτιάξουμε σήμερα, οπότε και έτσι είπα να φτιάξω αυτό το μάτι. Θα πάρουμε πάλι την απόχρωση Utopia που είναι αυτή εδώ, με ένα πινελάκι πάλι έτσι, και θα τη βάλουμε στο κάτω μέρος του βλεφάρου. Τέλεια, και σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει ένα πολύ ωραίο look. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τη βάση μας. Για make-up θα χρησιμοποιήσω της Becca το Skin Love, το οποίο εμένα είναι λίγο σκούρη η απόχρωσή μου, αλλά δεν με πειράζει, θα το φτιάξω εγώ. Είναι το Wheelless Blur Foundation, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο foundation, το οποίο αφήνει την επιδερμίδα, κρύψουν και το σπυράκι. Αφήνει την επιδερμίδα έτσι ενυδατωμένη και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Βλέπετε πόσο σκούρο είναι για το δικό μου δέρμα, αλλά παρόλα αυτά δεν με ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί εντάξει, άνοιξη είναι να είμαστε και λίγο πιο σκούρες, απλά θέλει πάρα πολύ καλό σβήσιμο στο λαιμό μετά. Δεν βάζω μεγάλη ποσότητα, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία κάλυψη και δεν είναι ματ. Μου αρέσει εμένα που αφήνει λάμψη. Λάμψη σε εισαγωγικά, καταλάβατε τι εννοώ. Θα συνεχίσω με το Instant Anti-Age, το Concealer, το Eraser. Η δικιά μου απόχρωση είναι η 7 Sand. Είναι λίγο σκούρο, απλά για να το ταιριάξω με το make-up. Έχει πολύ ελαφριά κάλυψη αυτό το Concealer, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι ενυδατικό. Πάρω το Buffing Brush εδώ πέρα, το Concealer Buffer, είναι το 142 από Zoeva, και θα μπλεντάρω λίγο και τα σημεία που έχω βάλει Concealer. Πάμε να κάνουμε contouring και θα πάρω την παλέτα, την Chink Leader από Benefit. Θα χρησιμοποιήσω την Hoola απόχρωση. Θα πάρω λοιπόν το πινελάκι μου, εγώ το γνωστό από Morphe, που είναι το M405. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πινέλο για κοψίματα. Πάμε να προσθέσουμε λίγο χρώμα. Θα χρησιμοποιήσω το Dream Matte Blush από Maybelline, που δεν είναι τόσο matte, αλλά εμένα μου αρέσει που δεν είναι τόσο matte. Είναι υγρό ρουζ στην ουσία. Παίρνω. Χαμογελάω λιγάκι. Και βγαίνει like this. Πόσο τέριαξε με την πάνω σκιά. Και τώρα εγώ τι θα κάνω, θα κάνω μια μαγιά. Θα πάρω και θα το συνεχίσω λίγο και μέχρι τη σκιά. Έτσι ώστε να βγαίνει σκιά αυθόρμητη προς τα έξω. Για να δώσω λίγο περισσότερη λάμψη, θα πάρω και το Gold Rush που είναι αυτό εδώ πέρα. Από την Cheek Leader πάλι. Και βάζω και λίγο πάνω στη μυτούλα έτσι να φαίνεται σαν ηλιοκαμένη. Θα συνεχίσω με το highlight από την Cheek Leader που είναι το Cookie. Παιδιά, αυτό το highlight πραγματικά, ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Και θα βάλετε και λίγο και στο Cupid Bone που είναι εδώ. Αντιγιά. Και εδώ πέρα πάνω στη μυτούλα. Έχω βάλει μόνο στη μισή πλευρά και θα ήθελα να βάλουμε και πάνω κάτω από το φρύδι, στο κόκαλο κάτω από το φρύδι, με ένα πιο λεπτό πινελάκι. Το μόνο που μας απέμεινε είναι να χτενίσουμε τα φρυδάκια μας και να βάλουμε μάσκαρα. Λοιπόν, με το Shop Brow που παίρνω συνήθως, είναι αυτό εδώ πέρα, θα ψεκάσω. Μπορείτε να το κάνετε και με σαπούνι απλό, αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι θα τα σταθεροποιήσει τόσο πολύ, δεν ξέρω, δεν έχω δοκιμάσει, απλά το έχω δει. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγο τα φρυδάκια μας κατά κάτω και έπειτα θα τα ανεβάσουμε κατά πάνω για να σταθεροποιηθούν τέλεια.
Επίσης αυτό το μακιγιάζ πιστεύω ότι για να είναι ακόμη πιο φρέσκο θα ταιρίζαν φακίδες, αλλά τώρα δεν το είχα σχεδιάσει. Αλλά εσείς φυσικά μπορείτε να βάλετε, γιατί όχι, τόσο simple και τόσο γρήγορα. Λοιπόν, θα συνεχίσω με το Skin Love από Becca, είναι το Glow Child Prime Set Mist. Λοιπόν, θα ψεκάσω σε όλο μου το πρόσωπο, έχει πάρα πολύ ωραίο ψέκασμα. Και όλη η σειρά αυτή πραγματικά μυρίζει τέτοιο, όπως το λένε, πεπόνι. Απίστευτο. Αυτά τα είχα πάρει όλα μαζί, πακετάκι ήτανε. Σε ένα, ήταν travel size. Θα σας τα βάλω από κάτω αν το βρω, όλα μαζί εννοώ. Αλλιώς θα σας τα βάλω χώρια. Και θα βάλουμε και primer στις βλεφαρίδες για να γίνουν λίγο πιο αεράτες. Να πω. La Sensation Prime από Maybelline. Ακούστε και λίγο τα σκυλιά μου να καυγίζουν. La Sensation Mascara από Maybelline επίσης. Θέλω να πάρω και αυτή την καινούργια που έβγαλε η Maybelline, η οποία λέει ότι δίνει το εφέ που κάνει στο Last Lift. Θα τη δοκιμάσω και εννοείται θα σας κάνω review. Αφού βάλαμε και τη μάσκαρα και έτσι γίναμε σαξωτικά, θα συνεχίσω με αυτό το πακετάκι από Huda Beauty, τα Liquid Matte Mini, και θα πάρουμε εμείς το Bikini Baby, που είναι ένα πολύ μπέζ κραγιόν, μπέζο πρωτοκαλό, έτσι κατάσταση, θα το δείτε αμέσως. Το αγαπώ πάρα πολύ και θεωρώ πως ταιριάζει τέλεια με το μακιγιάζ μας. Το αφήνουμε λίγο να στεγνώσει και μόλις είναι έτοιμο, έχουμε ολοκληρώσει το μακιγιάζ μας. Σας ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε πατήστε like από κάτω και αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά, τα λέμε την άλλη Κυριακή.